σας καλωσορίζουμε στην πρώτη πρωτεύουσα της ανεξάρτητης Ελλάδος, στην πόλη του Ναυπλίου. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в первой столице независимой Греции, городе Навплеоне. Πριν από 185 χρόνια, ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας έγινε ο πρώτος κυβερνήτης της ανανεωμένης Ελλάδας. Σήμερα, στην πόλη του Ναυπλίου, αρχίζουμε την επίσημη τελετή κατάθεσης Στιφάνων στον Ανδριάδνα, αυτού του εξαίρετου ανθρώπου. Στην τελετή παίρνουν μέρος ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο κ. Δημήτρης Κοστούρος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εθνικής Δόξης και Ιδρύματος Αγίου Ανδρέου του Πρωτόκλητου, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Διεθνού Οικονομικού Φόρουμ Διάλογος των Πολιτισμών, κ. Βλαντίμιρ Γιακούνιν, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Γιάννη Αδριανός, ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ναύαρχος, κ. Βίκτορ Τσερκόφ, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Πολεμικού της Ελλάδος, Ναύαρχος, Αντινάβαρχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Ευάγγελος Αποστολάκης. 185 лет назад первым президентом возрождающейся Греции стал граф Иоанн Каподистрия. Сегодня здесь, в городе Навплеоне, пройдет торжественная церемония возложения венков к памятнику этому выдающемуся человеку. В церемонии принимают участие мэр города Навплеон Димитрис Костурос, председатель попечительского совета Центра национальной славы России и фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного, президент-основатель мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Иванович Якунин, заместитель министра культуры и спорта Греческой республики Янис Андрианос. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας. Для нас большая радость и большая честь. Που σας έχουμε σήμερα εδώ. Приветствовать сегодня вас здесь. Και τιμούμε καθέναν από εσάς. И мы уважаем каждого из вас. Για την παρουσία του. За то, что вы сегодня смогли к нам приехать. Η ιστορία του Ναυπλίου και ο ρόλος που διαδραμάτισε ως πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας. История Ναυπλιώνα и та роль, которую он сыграл в истории Новой Греции. Οφείλεται στο μέγα κυβερνήτη Κόμη Ιωάννη Καποδίστρια. Во многом обусловлена именно ролью Иоанниса Каподистрия, первого правителя. Прикισμένος με έξοχα διανοητικά και πνευματικά χαρίσματα. Одаренный огромными душевными человеческими качествами. Συνέβαλε τα μέγιστα στη διασφάλιση της ελευθερίας. Он способствовал возрождению свободы и новой независимой Греции. Και στη διοργάνωση της ελεύθερης Ελλάδας. И в организации нового греческого государства. Сήμερα ήρθαμε σαν αντιπροσωπεία, σαν μια μικρή αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Ανδρέα του Πρωτόκλητου και του Κέντρου Εθνικής Δόξας, τα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ρωσία. Να σας επαναλάβω, αν επιτρέπετε, μερικά προσόντα τα οποία τιμούμε στο όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια, τα οποία μόλις τώρα μας είπε ο Δήμαρχος. Να θυμηθούμε για τα χαρακτηριστικά αυτού του εξαιρετού ανθρώπου. Που υπηρετούσε την πατρίδα, που ήταν ευγενής, που ήταν μέχρι αυτοθυσία πιστός. Στη Ρωσία έχει βραβευτεί με το παράσημο του Αγίου Ανδρέου Πρωτόκλητου, πάνω στο οποίο γράφονται τα λόγια, τα οποία προσθέσονται στα χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι για την πίστη και για την τιμή. Μερικές ημέρες πριν από την δολοφονία του, ο Ιωάννης Καποδίστρια έγραψε τα λόγια, προφητικά λόγια. Έρχεται ο καιρός όταν οι άνθρωποι θα κρίνονται όχι από αυτά που έχουν γράψει για τον εαυτόν τους, αλλά από τις πράξεις τους.